μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος. Επομένως, οι Ελληνίδες φορούν ελαφρά ρούχα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος. Και με τα ελαφρά ρούχα μπορείς να κρύψεις ένα πτωτικό μαστό ή μια πτωτική κοιλιά. Όμως δεν μπορείς να κρύψεις τους βραχίονες, τα μπράτσα. Και έρχονται πολλές φορές ασθενείς οι οποίες τις απασχολεί τόσο πολύ που αναγκάζονται και φορούν μακριμάνικα μέσα στο καλοκαίρι για να μην φαίνεται η χαλάρωση των βραχιώνων. Η βραχιονοπλαστική, η οποία είναι η διόρθωση της χαλάρωσης των βραχιώνων, ουσιαστικά τι κάνουμε σε αυτή την επέμβαση. Κάνουμε μια τομή στην εσωτερική επιφάνεια, στην άβλακα όπως βλέπουμε εδώ του βραχίωνα. Ναι, μπορώ να το δείξω εδώ γιατί. Στην άβλακα του βραχίωνα, σε σημείο που να φαίνεται το δυνατόν λιγότερο. Και από εκεί αφαιρείται όλη η περίσσια δέρματος και η περίσσια λίπους. Να τονίσω εδώ, επειδή μιλάω για την τομή, ότι επειδή μέσα στον γενικό καταιγισμό παραπληροφόρησης, επειδή έρχονται και με ρωτούν καμιά φορά ότι διαβάσανε στο ίντερνετ, σαν να είναι καμιά κυκλοπαίδεια το ίντερνετ, ότι γίνεται μια τομή μέσα στη μασχάλη χωρίς να φαίνεται τίποτα, δεν υπάρχει καμία τομή στη μασχάλη που να έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον. Ασθενείς που θα υποβληθούν σε αυτή την επέμβαση, που θα έχουν μόνο μια μικρή τομή στη μασχάλη και όχι σε όλη την επιφάνεια, την εσωτερική του βραχίωνα, θα έχουν το ίδιο πρόβλημα, απλά θα έχουν και μια τομή στη μασχάλη. Υποδιορθώνεται δηλαδή, δεν αντιμετωπίζεται. Όχι, διορθώνεται καθόλου, δεν υποδιορθώνεται. Είναι μέσα στα πλαίσια του γενικού κανόνα ότι όταν ακούς κάτι πολύ καλό για να είναι αληθινό, απλά δεν είναι αληθινό. Δεν υπάρχουν μαγικά. Η χαλάρωση μας καθοδηγεί το πού θα πάμε την τομή για να διορθώσουμε. Δηλαδή το αν θα τη φτάσουμε μέχρι τον αγκώνα ή θα πάμε λίγο πιο πίσω. Πάντως να πω ότι γενικά και η τομή αυτή φαίνεται μόνο όταν ανοίγουμε το χέρι και ότι γενικά είναι γραμμοειδής, δηλαδή έχει πάθος και πάλι σαν να έχουμε ζωγραφίσει με ένα ξυσμένο μολύβι μια γραμμή. Και ειδικά στις ασθενείς που έχουν χάσει πολύ βάρος και έχουν χαλάρωση δέρματος, χωρίς λίπος όμως. Αυτό αλλάζει ελαφρώς όταν η ασθενής έχει ένα πιο χοντρό, να το πω έτσι απλά, χέρι, ένα πιο χοντρό μπράτσο, πιο χοντρό βραχίωνα, δηλαδή να έχει και αρκετό λίπος. Οπότε στην περίπτωση αυτή αφαιρούμε τη χαλάρωση, αλλά στο κλείσιμο, όταν κλείνουμε τις τομές, τότε μπορεί οι τομές να ζορίζονται λίγο παραπάνω και να προδιαθέσει σε μια χειρότερη πούλωση. Δεν είναι ο κανόνας όμως αυτός. Ο κανόνας είναι σαν την ασθενή που βλέπουμε εδώ. Που είναι δυσδιάκριτη. Που είναι δυσδιάκριτη τομή. Δυσδιάκριτο το σημάδι. Κάπου εδώ τελειώνει ο χρόνος μας. Κύριε Σκούρα, Χριστίνα, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Νομίζω ότι απαντήσαμε ερωτήματα. Αγαπητοί τηλεθεατές, για οποιοδήποτε ερώτημα καλείτε στο τηλέφωνο της εκπομπής 210-3641-648. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.